Ό,τι σερί μου εσύ μονάκριβε, σαν ποιο τραγούδι να σου ψάλλω. Ευρίσκεται μεταξύ ωραίων ωραίων και καλυμμένων διαπυκνών δασών, με τα πολλών πεύκων, έχει γλυκία σπηγάς ύδατος, πλησίων μικρού ποταμού ή μεγάλου χυμάρου. Με αυτά τα λόγια ο Ρώσος μοναχός περιηγητής Μπάρσκι περιγράφει το μοναστήρι κατά την επίσκεψή του το 18ο αιώνα. Η μονή του Τιμίου Προδρόμου ξεπροβάλλησαν μέσα από παραμύθι, μέσα στο δάσος του Τροόδους, σε μια κατάφυτη περιοχή, ζωσμένη στην ησυχία, την επιβλητική σιωπή και το ατελείωτο πράσινο. Πρόκειται για αντρικό κοινόβιο μοναστήρι, στελεχωμένο από το 2003 με ολιγομελή ομάδα μοναχών. Μέσα στο δάσος του Τροόδους, σε μια κατάφυτη ή παραμυθένια περιοχή, ξεπροβάλλει το μοναστήρι του Μέσα Ποταμού και είναι αφιερωμένο στον Τίμιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο αρχιμανδρίτης Παΐσιος έχει αναλάβει την ηγουμενία της Μονής από το 2007. Πληροφορίες για την ίδρυση και τους χτίτορες της Μονής δυστυχώς δεν υπάρχουν. Θεωρείται όμως ότι είναι σύγχρονη των άλλων μεγάλων μονών της Κύπρου. Ανάγεται στη Βυζαντινή περίοδο και συγκεκριμένα στο 12ο αιώνα, κατά τον οποίο αναγέρθηκαν και οι υπόλοιπες μονές της περιοχής. Το παλιό καθολικό είναι μονόκλητος ξυλόστεγος ναός με νάρθηκα και είναι αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και Βαπτιστή. Ο Ιωάννης αποτελεί εξελινισμένο τύπο του εβραϊκού ονόματος Ιωχανάν, που σημαίνει «Παραθεό Εύρων Χάριν». Ήρθε στη ζωή με θαυμαστό τρόπο από γονείς προχωρημένης ηλικίας, τον ιερέα Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Ήταν συγγενής του Χριστού από την πλευρά της μητέρας του και μόλις 6 μήνες μεγαλύτερός του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος έζησε ως ασκητής μέχρι τα 30 του χρόνια στην έρημο, χωρίς να διστάσει ούτε στιγμή να ελέγξει απερίφραστα και κατά πρόσωπο την αδικία και την ηθική υπόσταση των ανθρώπων της εποχής του. Είναι το ορόσημο, αλλά και η γέφυρα μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Είναι ο βαπτιστής του λαού και του Χριστού. Ονομάζεται και Πτηνώτης Ερήμου και σε πολλές εικόνες βυζαντινής αγιογραφίας εικονίζεται έχοντας δύο φτερά στους ώμους του. Αφού όταν ασκήτεψε στην έρημο, τρεφόταν με ακρίδες και άγριο μέλι, σαν να ήταν πουλί. Μεγάλος αριθμός εκκλησιών και εξοκλησιών φέρουν το όνομά του, καθώς και εκατοντάδες οικισμοί. Η μνήμη του τιμάται από το χριστιανισμό 6 φορές το χρόνο. Τίμιος Πρόδρομος πήρε την επωνυμία Τίμιος Πρόδρομος για την λόγον ότι καυστηρίαζε την παράνομη σχέση που ήθελε να έχει ο Ηρώδης, να έχει δηλαδή την σύζυγο του αδελφού του, να την έχει σαν γυναίκα του, και έλεγε ότι αυτό το πράγμα δεν γινόταν. Και γι' αυτό ονομάστηκε Τίμιος Πρόδρομος, γιατί μαρτύρησε γι' αυτόν τον λόγο. Το 1914 η Μονή καταστρέφεται και στη θέση της χτίζεται ξενοδοχείο, το οποίο θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι το 1960. Η κατάσταση στην περιοχή οδηγεί το μοναστήρι σε κλείσιμο. Ο τόπος εγκαταλείπεται και μέχρι το 1998 ο ναός φέρει έντονα σημάδια φθοράς. Εκείνη τη χρονιά, ο Θεός Μητροπολίτης Λεμεσού Χρύσανθος καταλαμβάνει προσπάθειες για αναπαλαίωση του ναού, προσπάθειες τις οποίες συνεχίζει ο επόμενος Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος. Ο Γέροντας ήθελε να ανακαινήσει τη Μονή, αλλά οικονομικά δεν μπορούσε η Μητρόπολη, και έτσι βρέθηκε ο μακαριστός ο Κωνσταντίνος Λεβέντης, που έδωσε όλα τα χρήματα για την ανακαίνιση της Μονής. Το άρχισαν οι εργασίες το 2002 και το 2003 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εδώ στη Μονή. Ο Μητροπολίτης μας, ο Γέροντας Αθανάσιος,
Είχε φέρει πενταμελή αδελφότητα από τη Μονή Μαχαιρά και εγκαθίδρυσε εδώ στο μοναστήρι με πρώτον ηγούμενο τον τότε αρχιμανδρίτη Νικόλα, είναι επίσκοπο να μαθούν τον. Μετά η λειτουργία της Μονής συνέχισε κανονικά. Απλώς επειδή το καθολικό μας ήταν πολύ μικρό, χρειαζόταν έτσι να, με την έλευση του κόσμου εδώ, χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη εκκλησία. Έτσι το 2012 αποφασίσαμε να χτίσουμε το Μεγάλο Ναό που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες το 2014 όπου έγιναν και τα εγκαίνια του ναού. Πρώτη Θεία Λειτουργία στο νεόδημητο Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τελέστηκε τον Αύγουστο του 2013 σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης και με μεγάλη συμμετοχή ιερέων, μοναχών και πιστών χριστιανών από όλη την Κύπρο. Η εικόνα της Παναγίας της Σαϊτιώτισσας, που προσέλαβε την ονομασία της από το ομώνυμο μετόχι που διατηρούσε η Μονή στο Σαϊτά, ανάγεται στο 15ο αιώνα και φέρει στο κέντρο της άλλη μικρή ενσωματωμένη εικόνα της Παναγίας του 12ου αιώνα, η οποία χαρακτηρίζεται στη γλώσσα των αγιογράφων ως ομφαλός, γιατί με πρότυπο αυτή τη μικρή ζωγραφίστηκε η μεγάλη εικόνα. Όπως και η μεγάλη πλειοψηφία των μοναστηριών της Κύπρου, έτσι και η Μονή Μέσα Ποταμού διαδραμάτισε κέριο ρόλο όχι μόνο κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, αλλά και της Αγγλοκρατίας. Ιδιαίτερα κατά το χρονικό διάστημα 53-54, όταν ο λαός της Κύπρου, με επικεφαλής την Εκκλησία, ετοιμαζόταν για τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59. Εδώ συνεδρίαζε μυστικά η Ιερά Σύνοδος και σχεδίαζε τις επιμέρους πτυχές της συστράτευσης του λαού στον επικείμενο αγώνα. Επιπλέον, η Μονή ούκο λίγες φορές αποτέλεσε καταφύγιο αγωνιστών αλλά και μυστικό σημείο συνάντησης του Γεωργίου Γρίβα Διγενή και του Μακαρίου του Τρίτου. Η χτιτορική εικόνα του Μέγιστου των Μεγίστων, του Άριστου των Αρίστων και του Πρώτιστου των Πρωτίστων Τιμίου Προδρόμου αποτελεί το πολυτιμότερο κόσμημα του τέμπλου αλλά και της Μονής, τόσο για τη σπάνια της ομορφιά, την ιστορική της σημασία, καθώς επίσης και για το γεγονός της επανεύρεσής της, που συνδέεται θαυμαστά με την επαναλειτουργία της Μονής, αφού η χτιτορική εικόνα επιστρέφει στον τόπο της τη μέρα και την ώρα που υπογράφεται η Συμφωνία για Ανακαίνιση της Μονής. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι η χτιτορική εικόνα του Τιμίου Προδρόμου πριν τον πόλεμο του 1974 είχε κλαπεί από εδώ στο μοναστήρι και βρέθηκε στη Γερμανία από τον Κύπριο Βυζαντινολόγο Αθανάσιον Παπαγεωργίου και με κάποια διαβήματα του γέροντα μας Μητροπολίτη Λεμεσού και του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου του Πρώτου επέστρεψε η εικόνα στην Κύπρο με θαυματουργών τρόπων το 1999. Την ημέρα που, η εικόνα επέστρεψε το 2002, την ημέρα που υπογράφονταν τα συμβόλαια για την ανακαίνιση της Μονής. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, η Μονή είχε ξεκινήσει να παρακμάζει. Από τον Μπάρσκι μαθαίνουμε ακόμα πως η Μονή έχει μικρών ναών και μόνον 2-3 κελιά και καλυμμένα διακεράμων εναντίον της χιονός, έναν ηγούμενον με τα δύο μοναχών, έναν κήπον και μερικούς αμπελώνας. Οι μοναχοί συντηρούνται ως εις άλλας μονάς εκ της Γεωργίας και της Βοσκής Εγών. Με μίαν λέξην, έναν πολύ θελκτικόν τοπίον κατάλληλον όχι μόνον δια μοναχικήν, αλλά και δια αναχωρητικήν ζωήν. Μήπως ο κόσμος κάποιες φορές έχει λαθασμένη άποψη για τους λόγους που πάει κάποιος μοναχός? Εντάξει, μπορεί να έχουν μια, όχι λαθασμένη άποψη, απλώς μια αναπορία, αλλά νομίζω όταν κάποιος έρθει σε ένα μοναστήρι και δει τη ζωή των μοναχών και μπορεί να μην μιλήσει με κάποιον μοναχό, αλλά μόνο ότι αν έρθει στο μοναστήρι, νομίζω τότε καταλάβει γιατί κάποιος αποφασίζει να γίνει μοναχός. Γιατί βασικά για να αποφασίσει κάποιον να γίνει μοναχός είναι από πολύ αγάπη για τον Χριστό. Δεν είναι
ότι έχει κάποια απογοήτευση από τη ζωή ή κάποια προβλήματα. Θέλω να ήμουν πουλί, μιτσί μιτσί κουρούιν, απλά πλάτσε φτωχικά, να πω με το τραούιν, τα τόσα σου πενέματα, την τόση ομορφιά σου, να πω για τσίντους θησαυρούς, που είσαι στην αγκαλιά σου.